εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σας έχουμε πάρει τα πάρει. Δεν θα σας περάσει. Όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν πρωτοτυπείτε καθόλου. Μας φαίνεται με θράσο την κατηγοροποίηση σχολείων και μαθητών, την παραπέρα μορφωτική υποβάθμιση και τον ασφυκτικό έλεγχο κατά καλό καιρό με κλειστά σχολεία. Η αυτονομημένη αποκεντρωμένη σχολική μονάδα του νεόπολου νομοσχεδίου, σύμφωνα και με τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας φέρνουν την παραπέρα απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης, της επιμόρφωσης. Θα έχει διευθυντές μάνατζερ που θα αναζητούν χρηματοδοτήσεις και χορηγούς. Και γιατί το λέμε αυτό? Θεσμοθετείτε την είσοδο χορηγών στα σχολεία με την απλοποίηση των διαδικασιών παρέμβασης της κάθε ΜΚΟ και του κάθε φορέα που διοργανώνει τάκα μου εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία. Διευρύνεται ο κύκλος τοπικών χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων. Έτσι, ουσιαστικά, προβλέπεται τα σχολεία να μπορούν να εξασφαλίζουν επιπλέον φόρους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγών. Αυτό οδηγεί στην επιχειρηματική λειτουργία των σχολείων. Φορτώνει ακόμα περισσότερα δράρη στην πλάτη των γονιών που θα βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για τη μόρφωση των παιδιών τους. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στα σχολεία να ανοίξουν διάφορα την πόρτα στους χορηγούς. Και γι' αυτό με μαθηματική ακρίβεια, πέρα από όλα τα άλλα, οδηγεί ακόμα στη μεγαλύτερη κατηγοροποίηση των σχολείων μας. Οι εξαγγελίες για το πολλαπλό βιβλίο ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους για τη διαφοροποίηση του περιεχόμενου της εκπαίδευσης. Αντί λοιπόν για σύγχρονα, ενιαία και παραγωγικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουμε σήμερα ανάγκη. Και κοιτάξτε να δείτε, μαζί με τη δυνατότητα που δίνεται στο Σύλλογο Διδασκόντων και στο Διευθυντή για κατανομή μαθητών στα τμήματα, όχι φοιτητικά και αλφαβητικά όπως τώρα, αλλά με βάση τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες, εύκολα θα φτιάχνονται στα δημόσια σχολεία μας τμήματα για την ελίτ των μαθητών και τμήματα, επιτρέψτε μου, για την έκφραση, για αυτούς που δεν τραβάνε. Η άλλη καινοτομία, η ανεστραμμένη τάξη όπου αντί για καθιερωμένα διαγωνίσματα ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει να βάλει ομαδικές εργασίες στους μαθητές και να βαθμολογήσει με βάση αυτές τα τετράμινα ή να βάλει ένα μαθητή ή μια ομάδα μαθητών να αναλάβει να παρουσιάσει το μάθημα και αυτό το ονομάζεται ανεστραμμένη τάξη, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι σήμερα κανείς δεν εμποδίζει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τέτοιες μεθόδους. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι αναγκασμένος να βάζει ως τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης ένα γραπτό ωραίο διαγώνισμα. Πατάει ουσιαστικά στην αντιδραστική αντίληψη ότι ο μαθητής υποδομεί μόνο σου τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός, το ζούμε καθημερινά, εισάγει σε καινούργιες έννοιες και φαινόμενα τους μαθητές. Έχει ανάγκη να τους κοιτά τα μάτια, αν και κατά πόσο αυτά είναι κατανοητά, ώστε να επαναλάβει κάτι, να εξηγήσει, να αναλύσει καλύτερα. Αυτό είναι ένα αντικατάστατο. Και εμείς οι γονείς με 1,5 χρόνο τηλεκπαίδευση έχουμε πικρή πείρα. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Και αν συμπεριλάβουμε και το πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο με την καθιέρωση του δεκάρου, αντί να δούμε τι θα κάνουμε, εμείς οι γονείς δεν θα προλαβαίνουμε ουσιαστικά να βοηθάμε τα παιδιά μας. Σε όλα αυτά έχουμε και την προσαρμογή και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού ως προς την εφαρμογή του μοντέλου του αυτόνομου σχολείου, αλλά και όσων άλλων επιλογών γίνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Στην πράξη, χωρίς να δημιουργούνται οι ανεκέστητε υποθέσει που ξέρουμε όλοι για τη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, μη παρέχοντας όσα είναι αναγκαία για το μάθημα και τον εκπαιδευτισμό του, χωρίς καλά καλά να εξασφαλίζεται το βασικό, η μόνιμη και σταθερή δουλειά για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, έρχεται ένας ασφυκτικός έλεγχος υπερεξουσίας της διευθύνσης των σχολείων και αποδυνάμωση των συλλόγων διδασκόντων. Σε όλα αυτά τα παραπάνω έρχεται και η αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου με ορισμό 2 μέλων από το Δήμο πλέον, 3 εκπαιδευτικών χωρίς κανένα μαθητή που θα ενισχύει ουσιαστικά το ρόλο των δημοτικών αρχών στις αποφάσεις της κάθε σχολικής κοινότητας. Σας δηλώνουμε λοιπόν εδώ και παντού ότι δεν θα σας αφήσουμε να κατηγοροποιήσετε τα σχολεία μας σε καλά και κακά. Δεν θα γίνουμε εμείς οι γονείς, αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί χορηγοί, για να απαλλαγείτε εσείς από τις ευθύνες σας.